Υπεγράφει η σύμβαση υλοποίησης του έργου, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ίδρυψης του Δήμου Αριανών μεταξύ του Δημάρχου Αριανών κ. Ερδέμ Χουσέιν και του νόμιμου εκπροσώπου της Ένωσης Εταιριών PLA Automation Service Ιδιωτική Κεφαλουχική Εταιρεία και Ευαζίδης Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Κατασκευής και Εμπορίας Ηλεκτρικών Αντλητικών Συστημάτων. Την Δευτέρα 19 Αυγούστου στο Δημαρχείο Φιλίρας. Η εταιρεία αυτή αναδείχθηκε μειοδότης στον ανοιχτό διαγωνισμό. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.840.575,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΤΑ Α και Β βαθμού Συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ. Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης. Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης, ΔΕ, του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι 23 μήνες αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και ο πρώτος μήνας αφορά στη δοκιμαστική λειτουργία. Ενώ στόχος του Δήμου Αριανών είναι ο εξυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ίδρυψης, καθώς και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης, ενέργειας και συσχετισμού της αναλυσκόμενης ενέργειας με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας των δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης, εργαλεία τα οποία είναι και ο τελικός διαχειριστικός στόχος της υπηρεσίας στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Ο βασικός σκοπός του Δήμου Αριανών είναι η συλλογή, επεξεργασία και παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, ο εξυγχρονισμός του υφιστάμενου, εξοπλισμού από νέο σύγχρονο και με βελτιωμένο βαθμό απόδοσης και ο συσχετισμός της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και της αναλυσκόμενης από αυτές ενέργειας με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας των δικτύων. Τελικός στόχος της προτινόμενης πράξης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 25%, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο περιορισμός των εκπομπών άνθρακα εξαιτίας των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας ίδρυψης του Δήμου και η ελάττωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου Αριανών. Το έργο περιλαμβάνει το σύνολο των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων ίδρυψης της αρμοδιότητας του Δήμου Αριανών. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων και των προωθητικών αντλιοστασίων ώστε να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμισή τους. Την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων πινάκων ισχύως που χρησιμοποιούνται για την οδήγηση των αντλητικών συγκροτημάτων εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες ρύθμισης τροφών που συμβάλλουν εκτός των άλλων και στην επιμήκυνση του ωφέλιμου χρόνου ζωής των ηλεκτροκινητήρων, την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών στο σύνολο των εγκαταστάσεων, την εγκατάσταση διατάξεων καταστολής αρμονικών και βελτίωση της ποιότητας της καταναλυσκόμενης ενέργειας, την διασφάλιση του αδιαλείπτου των επικοινωνιών με τη δημιουργία ενός δικτύου αστρήματος επικοινωνίας και backup συστήματος επικοινωνίας 3G-4G, περιλαμβάνονται συνολικά 29 εγκαταστάσεις ίδρυψης, την εγκατάσταση και ανάπτυξη ενός εφιού συστήματος διαχείρισης ενέργειας που θα συλλέγει δεδομένα από όλες τις υπομελέτη εγκαταστάσεις, θα κατηγοριοποιεί, θα τα επεξεργάζεται στατιστικά και θα τα παρουσιάζει ως αναφορές ή και γραφήματα, θα υπολογίζει το ενεργειακό ισοζύγιο και θα εντοπίζει τα κύρια στοιχεία του εξοπλισμού που παρουσιάζουν αυξημένη κατανάλωση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο υποβοήθησης, λήψεως αποφάσεως, τόσο από τους χρήστες του συστήματος, όσο και από την διοίκηση του Δήμου. Ο Δήμαρχος Αριανών, κ. Ερδέμ Χουσέιν, δήλωσε σχετικά: «Προχωράμε στην υλοποίηση ενός ακόμα σημαντικού έργου για την καλύτερη διαχείριση των φυσικών υδάτινων πόρων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνεχίζουμε υπεύθυνα με ενέργειες που βελτιώνουν την ποιότητα του προσφερόμενου πόσιμου νερού στους κατοίκους του Δήμου Αριανών».